Ήρθε όμως κάποτε η καταραμένη μέρα που υπογράφτηκε ειρήνη. Οι κρότοι του πολέμου έπαψαν σιγά σιγά. Τα πένθυμα ρούχα πάλιωσαν. Τα χωράφια πρασίνισαν. Μπαμπάκι φύτρωσε στους κάμπους. Και ο τηλεβολικός σύλλογος βυθίστηκε στην απραξία. Αχ! Βαχ! Αν οι Άγγλοι βούλιαζαν κανένα καράβι μας ή αν κρεμούσαν άδικα κανέναν Αμερικανό, θα είχαμε τότε μία αφρομή να τους κηρύξουμε τον πόλεμο. Αλίμονο. Τέτοια χαρά δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Οι Αμερικανοί όσο πάει γίνονται όλο και πιο μαλθακοί. Ταπείνωση. Εξευτελισμός. Δε γατέχοντα δερβερή είσαι κι μαθά το να μπορετώ να πέψω με οβίδα και άνθρωπο ομάδι. Φυσικά και θα ήταν αδύνατο να στείλουμε άνθρωπο. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα εκεί. Ήντα που τα λες είναι τούτες έσου. Πάσα ή σοβαρός αστρονόμος κατέχει το... Μπα, τώρα έγινες και αστρονόμος Μπίλσμπι. Εβά, Θεέ μου ξεμίστευε. Χρόνους και ζαμάνια. Φίλε, γεμίσαμε αστρονόμους των καφενείων. Σε ελληνομανία. Ό,τι και να μου σούρεις, δεν του σουντίζω εγώ. Λοιπόν, για πέστε μου παρακαλώ, στρατιώτη, αφού η σχέση σας με τη σύζυγο είναι άριστη όπως λέτε, γιατί επιδιώκετε εξωσυζυγικές σχέσεις? Η πράγματι, Δεσποινής, διατηρούμε μια άριστη σχέση με τη σύζυγο, αλλά θα γνωρίζετε, φαντάζομαι, άλλωστε έχει αποδειχτεί και επιστημονικά, ότι οι άντρες είναι πολυπιπονγκικά όντα. Ενώ οι καημένες οι γυναίκες είναι μόνο πιγπονγκικές, θέλετε να πείτε? Ακριβώς. Αυτό πιθανότητα έχει τη ρίζα του πολύ παλιά, στην εποχή που οι άντρες κυνηγούσαν στα δάση. Έτσι και στις μέρες μας, η γυναίκα σαν καλή νοικοκυρά φροντίζει το σπίτι. Ενώ ο άντρας πηγαίνει στον πόλεμο, όταν υπάρχει φυσικά κάποιος πόλεμος. Διαφορετικά, Δεσποινής, πηγαίνει στο φεγγάρι. Ωραία λοιπόν. Θέλω να μου πεις, αστρονόμε Μπίλσμπι, γιατί εμείς εδώ στη γη βλέπουμε πάντα μόνο το ένα πρόσωπο της Σελήνης, χωρίς ποτέ να μπορούμε να δούμε την πίσω πλευρά? Κατέχω το. Θα κάνω μια ανεκουλουρίδα γύρω από το σοφρά. Ό,τι ώρα για να με ξανοίξεις, θα θωρείς τη μούρη μου και όχι την κατίνα μου. Άντες να βράσει το αίμα μας. Βρέτα. Ω, φασαρίες, όπως τον παλιό καλό καιρό. Πάρε του την αίμα, πάρε την άλλη. Πόρα του, πόρα του, μέχρι να σηκώνει. Σε έσω να πες, και σε μέσα. Η φατέρνα σας οφείλει να μορογάρει αυτούνη τη σύμπτωση και να μπουρδάρει την μπόμπα το βράδυ της 1ης του Δεκέμβρη του έτους 1869, τις 10:40 μινούτα και 40 μινουέτα. Τρίτο ερώτημα. Σινιόρε μου, πόσο δυνατά είναι τα πρώτης τάξης τελεσκόπια σήμερα? Τα πρώτης τάξης τελεσκόπια μεγαλώνουν τη θωριά 6 μιλιούνια φορές και φέρουν τη λαλούνα 40 προσακόπου μίλια κοντά στα μάτια και σε αυτούνη την απόσταση βλέπουμε πάνω στη λαλούνα κάθε τι που είναι 60 πόδια μακρύ. Πάρα πολύ μεγάλο. Με συγχωρείτε, σοβαρέ επιστήμονα, παρασύρθηκα κι εγώ. Ατσιδέντε και αραιώνα με τον αέρα που από μέσα του περνά το φως της λαλούνας για να ριβάρει σε εμάς, θα μπορούσαμε να αγκώσουμε τη θωριά έως και 48 μιλιούνια φορές, φέρνοντας τη λαλούνα απίκο στα μάτια μας, στα 5 μόνο μίλια, βλέποντας καλά από τη γη οτιδήποτε είναι απάνω στη λαλούνα ένα πόδια μακρύ.
Δεν γίνεται αλλιώς. Θα σκάψουμε στη γη, θα στερεώσουμε το χώμα με σίδερα και θα το περιφράξουμε με πέτρες και ασβέστη, ώστε το κανόνι μας να γίνει ένα πράγμα με τη γη και να αντέξει τον κλονισμό της εκπυρσοκρότησης. Περίφημη ιδέα αυτή. Πράγματι. Μπράβο, Μάστον. Είσαι σπουδαίος εφευρέτης. Ευχαριστώ, δεν κάνει τίποτα. Για την κατασκευή του προτείνω ένα μείγμα από 100 μέρη χαλκού, 12 μέρη κασίτερου και 6 μέρη μπρούντζου. Πολύ ακριβό. Ναι, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό. Γιατί, έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε το κανόνι αυτό συχνά? Έχει δίκιο ο Μπλόμσμπερι. Όχι, το σίδηρο στοιχίζει 10 φορές λιγότερο. Και στην πολιορκία της Ατλάντα θυμάμαι τέτοια κανόνια να ρίχνουν 3.000 βολές την ώρα χωρίς να παθαίνουν τίποτα. Σύμφωνοι λοιπόν, χιτοσίδηρος. Πολύ σωστά. Του Τέξασε ασέβεται τον Μπαρμπικάν και είναι σίγουρο ότι θα του επιβραβεύσει για την κοινότητά ταρα. Και η Φλωρίδα σέβεται τον Μπαρμπικάν και είναι και εκείνη βέβαιη ότι θα την προτιμήσει αντί των βαρβάρων. Αγαπητοί κύριοι, 7 πόλεις της αρχαίας Ελλάδας μάλωναν ζητώντας η κάθε μία την τιμή να θεωρηθεί η πατρίδα του Ομήρου. Έτσι ακριβώς και σε εμάς. 2 ολόκληρες πολιτείες υπάρχει φόβος να έρθουν στα χέρια για ένα κανόνι. Αμέσως μετά την ιστορική ανακοίνωση του Σοφού Μπαρμπικάν, ο σύλλογός μας άνοιξε γραφεία συνδρομών αρχικά στη Βαλτιμόρη και στη συνέχεια σε ολόκληρη την Αμερική, αλλά και σε Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, ακόμα και την Αφρική. Προβλέπετε λοιπόν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα καταφέρουμε να συγκεντρώνουμε το συνολικό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ποσό σπουδαίος, αλλά δυστυχώς πολύ μικρότερο από το απαιτούμενο. Τότε που πάμε, συνάδελφοι? Μην ανησυχείτε. Η Αμερικανική κυβέρνηση έδωσε τελικά τις διαβεβαιώσεις της ότι θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το εγχείρημά μας. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε αμέριμνοι, έχοντας μάλιστα και ένα επιπλέον $1 εκατομμύριο στο ταμείο του τιμημένου τηλεβολικού μας συλλόγου. Πω, με ένα τέτοιο ποσό και την κατάλληλη καμπάνια, θα μπορούσαμε ακόμα και να εκλέξουμε δικό μας πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και να ξεφορτωθούμε αυτόν τον μα... Μάστον! Σταμάτα επιτέλους τις ανοησίες! Μήπως υπερβάλλουμε λίγο? Καθόλου, καθόλου. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα και με τους υπολογισμούς του αστεροσκοπίου του Cambridge, αν το βλήμα μας δεν έχει τουλάχιστον αυτό το μέγεθος, δεν θα είναι ορατό από κανένα τηλεσκόπιο. Και δεν θα είχε φυσικά νόημα να εξφενδονίσουμε μια οβίδα στο διάστημα, χωρίς να μπορούμε στη συνέχεια να την παρακολουθήσουμε. Όχι, βέβαια. Η οβίδα λοιπόν αυτή θα είναι ο απεσταλμένος μας προς τον άγνωστο κόσμο της Σελήνης, και όχι μια κοινή σφαίρα που σκοτώνει. Γι' αυτό θα την γεμίσουμε με δώρα και στοιχεία του δοξασμένου μας πολιτισμού. Είναι απαραίτητο να φέρει στο εξωτερικό της και την τιμημένη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εννοείται. Λοιπόν, οι αγορές όλων αυτών των υλικών μαζί με τα έξοδα για το λιώσιμο των μετάλλων, το τρίβημα του εδάφους, τη μεταφορά των εργατών και την εγκατάστασή τους, το κτίσιμο των καζανιών, χωνευτηρίων και άλλων κτηρίων, την κατασκευή νέου αστεροσκοπίου στα Βραχώδη και τόσα άλλα έκτακτα έξοδα θα μας στοιχήσουν ούτε λίγο ούτε πολύ το αστρονομικό ποσό των $5 εκατομμυρίων. Πω! Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο πόλεμο με τόσα λεφτά. Μάστον! Σταμάτα επιτέλους κι εσύ. Οι πόλεμοι τέλειωσαν οριστικά, κατάλαβε το. Καλά, καλά. Ηρεμήστε, πίστε Μάστον. Ο άνθρωπος αυτός, κλεισμένο μέσα στην οβίδα μας, τα πεθάνει χωρίς αμφιβολία. Μα κι αν ακόμα εφευρίσκαμε ένα τέχνασμα για να αντέξει τους κλονισμούς και να απογειωθεί ζωντανός, σε λίγες μόνο ώρες θα δηλητηριάζονταν από τον θρακικό οξύ της ίδιας του της αναπνοής. Ο κύριος Αρντάν έχει τη βουλή, το δίχως άλλο, να βολοδέρνει σαν ξωγήινο κουφάρι. Δεν θέλει θάρρος του τον ενταγματάρχα Μάστον. Το θάρρος είναι περίσσος Αμερικανούς. Τούτον εν θέλει αποκοθιά, αποκοθιά που περισσεύει τσιγάλους.
Εντάξει. Ησύχασα. Και τι θα τον κάνουμε όταν έρθει? Οι καλοί τρόποι ταγματάρχα μου επιβάλλουν να τον δεχτούμε και να του δώσουμε μια ευκαιρία να μας εξηγήσει τις προθέσεις του. Να του πάρουμε και μια συνέντευξη. Για να ξεγυβετιστεί ολότερα. Εμείς οι αρχαίοι, οι κούντες στην χώραν ταύτην, ευχόμεθα τίντε την ιεράν ευχήν ημίν της νέης. Μήποτε η αίρης χωρίσει την ημετέραν χώραν, μήτε η τύσης κινήσει πόλεμον απεχθεί, δίη γη μην πλουσίαν συγκομιδήν καρπών, υπερχιλείς γέννητο η κάλαθη καρπών, και πάντες οι οικούντες την νέαν ταύτην χώραν, περιχαρίσε ορτάσεν υπό την πανσέλινον την υπερλάμπουσαν, μη επιλαθόμενη των θεών και της αδοκή του τύχης. Χαίρετε. Εμείς, οι βούλεστε ζήν με τα σοφίας αληθούς. Χαίρετε. Όλευκά πρόσωπα. Λίγο πιο δυνατά, μη φοβάσαι, και θέλω να καταλαβαίνεις αυτά που λες. Τι λες, ρε. Κάνεις, έλα, σταμάτα. Σαν να μιλάω ελληνικά είναι. Έλα. Ήθελε κόμμα εκεί, δεν το βάλανε. Έλα, πάμε. Το είπα στη μάνα σου, την πήρα τηλέφωνο εγώ. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο κομμάτι. Τι λες τώρα, ρε. Προχώρα. Ωραίος είσαι. Πιο δυνατά και πιο γρήγορα. Ναι, ρε, παιδί, εντάξει. Όλευκά πρόσωπα. Λίγο πιο δυνατά. Δεν μας σχέ... Α, μου βγει το έντερο. Τελευταία πρόταση και πιο μαζεμένη, έλα. Μαζεμένη τι εννοείς? Ισορχήν καθημών εμπίπτωμεν και άγριον έκτρος εκτρέμων. Όταν σου έλεγα να μάθεις αρχαία στη Γερμανία, με έγραφες. Δεν ξέρεις τι έπαθα. Έλεγα να παίξω μόνος μου και φώναζα και πήγανε κάτι παίκτες να παίξουν τένις και είπανε στον δάσκαλο, τι είναι ένας που γυρνάει και φωνάζει μόνος του. Και βγαίνει και μου λέει τι γίνεται. Λέω τι νόμιζαν. Λέω ότι είναι νευρολογική κλινική.